Αρνός, θεματική ενότητα ΠΛΗ 24, σχεδιασμός λογισμικού, ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Θα δούμε την πρώτη γραπτή εργασία για αυτό το ακαδημαϊκό έτος, την υποδειγματική λύση. Ημερομηνία υποβολής έχετε 18 Εντεκάτου και πάμε τα περιεχόμενα. Έχουμε την άσκηση 1, ένα σύστημα της αποστάσεων εξέτασης πανεπιστημιακών μαθημάτων, η οποία αποτελείται από το να φτιάξουμε τη δημιουργία του διαγράμματος περιπτώσεων χρήσης και το 1β, να κάνουμε τον ορισμό της λεκτικής περιγραφής της περιπτώσεως χρήσης που θα μας πούνε. Το πρώτο ερώτημα είναι 25, που αποτελείται από το διάγραμμα και τη λεκτική περιγραφή. Το δεύτερο ερώτημα τώρα είναι ένα σύστημα της αποστάσεων ελέγχου υγείας ασθενών και έχει μόνο το 2α, που είναι να δημιουργήσουμε τον ιολογικό μοντέλο ή αλλιώς αρχικό διάγραμμα κλάσεων. Αυτό είναι 15 μονάδες. Το 3 είναι ένα σύστημα βαθμολόγησης γραπτών εξετάσεων. Αυτό είναι 0,5 μονάδες. Περιλαμβάνει εξέταση και κατανόηση κώδικα και σας ζητάνε να φτιάξετε ένα διάγραμμα κλάσεων με βάση την πρώτη άσκηση του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Και το 4 είναι το σύστημα βιβλιοθήκης επιστημονικών δημοσιεύσεων, είναι 45 μονάδες. Μας ζητάει στο 4α να φτιάξουμε τη μέθοδο Find Authors, στο 4β τη μέθοδος Find Relate Authors, 4γ μέθοδος Hash Paper, 4δ μέθοδος Calc Score και το 4ε να δημιουργήσουμε τη main και την εκτέλεσή της. Όλο αυτό μας δίνει 45 και η συμμόρφωση με τους κανόνες συγγραφής μας δίνει 10 μονάδες, σύνολο 100. Πάμε να δούμε την πρώτη άσκηση. Σύστημα της αποστάσεων εξέτασης πανεπιστημιακών μαθημάτων. Έχουμε κάνει εδώ μία σημείωση όπου έχουμε εντοπίσει η χρήστη ή σύστημα, τον έχουμε μαρκάρει με ένα πράσινο χρώμα. Περίπτωση χρήσης για το διάγραμμά μας με μπλε χρώμα και το διάγραμμά μας, έτσι το σύστημα που θα φτιάξουμε, το έχουμε κάνει με κίτρινο χρώμα. Η εκφόρηση μας λέει: λόγω της πανδημίας του COVID-19, οι γραπτές εξετάσεις των ελληνικών πανεπιστήμιων στην κανονική και στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο 2020 πραγματοποιήθηκαν τις αποστάσεις τους ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας το διαδικαστικό web-based σύστημα της αποστάσεων. Άρα εδώ, έτσι, το σύστημα που θα βάλουμε μέσα σε ένα τετράγωνο, όπως έχουμε πει στο διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης, φτιάχνουμε ένα τετράγωνο, εδώ βάζουμε τους χειριστές και εδώ μέσα βάζουμε τις περιπτώσεις χρήσης και ενώνουμε το χειριστή με την περίπτωση χρήσης. Άρα το σύστημα, εδώ θα γράψουμε πάνω, έτσι, σύστημα έτσι αποστάσεων πανεπιστημιακών μαθημάτων. Άρα αυτό είναι το κουτάκι μας, εδώ το σύστημά μας που θα φτιάξουμε στο διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης. Και τώρα μας λέει: για να μπορέσει κάποιος χρήστης να χρησιμοποιήσει το σύστημα, πρέπει πρώτα να εγγραφεί. Άρα το πρώτο πράγμα να φτιάξουμε, ένα χρήστη και την περίπτωση χρήσης εγγραφή. Προφανώς για να μπούμε στο σύστημα, έτσι πρέπει να κάνουμε το λεγόμενο register για να αποκτήσουμε username, password, έτσι όπως μας λέει πιο κάτω, να καταχωρήσει το όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης από το οποίο θα μπορεί να κάνει την είσοδο. Άρα η επόμενη περίπτωση χρήσης είναι το login, έχουμε το register, την εγγραφή και το login, την είσοδο. Μας λέει τώρα ένας φοιτητής ή φοιτήτρια πρέπει να πριν πάρει μέσο στην εξέταση ενός μαθήματος, πρέπει πρώτα να ταυτοποιηθεί. Άρα έχουμε την περίπτωση χρήσης ταυτοποίηση. Μέσω κάμερας, χρησιμοποιώντας τη σχετική δυνατότητα που παρέχει το σύστημα, ο έλεγχος που είναι αναγκαίος για αυτόν τον σκοπό γίνεται από ένα επιτηρητή, ο οποίος μπορεί να είναι είτε καθηγητής είτε διοικητικός υπάλληλος. Άρα εδώ, όταν μας λέει ότι ένας επιτηρητής μπορεί να είναι είτε καθηγητής είτε διοικητικός υπάλληλος, αυτό μας προδιαγράφει τη συσχέτιση γενίκευση, άρα θα φτιάξουμε υπερχρήστη τον επιτηρητή και κληρονόμους τον καθηγητή, τον διοικητικό υπάλληλο. Επίσης, συνεχίζουμε. Το τέλος ταυτοποίηση των φοιτητριών, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η εξέταση. Άρα, έχουμε την περίπτωση χρήσης πραγματοποίηση εξέτασης, η οποία έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, αποτελείται από 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Κάθε μία έχει
μία σωστή απάντηση και τρεις ερωτήσεις ανάπτυξης όπου πρέπει να διατυπωθεί απάντηση με κείμενο. Για την απάντηση τώρα μας λέει εδώ τις ερώτησεις χρησιμοποιείται το πλαίσιο κειμένου που υπάρχει για το σκοπό αυτό, ενώ αν είναι αναγκαία σχεδίαση ενός διαγράμματος, αυτό πρέπει να σχεδιαστεί σε χαρτί. Αυτό το κομμάτι τώρα το μελετήσετε καλά, γιατί αυτό είναι που χρειάζεται λεκτική περιγραφή, γιατί μας ζητάει τη λεκτική περιγραφή της πρώτης χρήσης των εξετάσεων. Άρα αυτό πρέπει να αποδοθεί σε βασικό μονοπάτι και εναλλακτικό. Επίσης μας λέει, ενώ είναι αναγκαία, πρέπει να σκανάρουμε μέσω κινητό για το αρχείο δημιουργείται να ενσωματεθεί στην απάντηση της ερώτησης μέχρι της δυνατότητας για το ανέβασμα αρχείων. Εδώ στο διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης θα έχει ο χειριστής την περίπτωση χρήσης ανέβασμα αρχείων, το οποίο μας το παρέχει το υποεξέταση σύστημα. Κατά τη διάρκεια της απάντησης σε μία ερώτηση, είτε πολλαπλής επιλογής είτε ανάπτυξης, ο φοιτητής-φοιτήτρια μπορεί να ρωτήσει μέσω συμμετοχικής υπηρεσίας συνομιλίας chat. Άρα αυτή είναι μια περίπτωση χρήσης στην οποία ενώνουμε το φοιτητή μαζί με τον καθηγητή. Σκοπός έτσι του διαγράμματος περιπτώσεων χρήσης είναι να εντοπίσουμε τους χειριστές και τις περιπτώσεις χρήσης. Οπότε διαβάζουμε το κείμενο προσεκτικά και εντοπίζουμε χειριστές και περιπτώσεις χρήσης, δηλαδή το τι μπορεί να κάνει ένας χειριστής μέσα στο σύστημα. Στο chat εδώ συνομιλεί με τον καθηγητή για κάποια απορία μας. Λέει στο τέλος της εξέτασης παράγεται για τον κάθε φοιτητή μία αναφορά εξέτασης, άρα έχουμε την περίπτωση χρήσης αναφορά εξέτασης. Κάτι διάρκει η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως βεβαίωση μας λέει στην ουσιαστική διαδικασία. Κάτι διάρκεια τώρα της εξέτασης, η εικόνα του φοιτητή μεταδίδεται έτσι μέσω της κάμερας που διαθέτει τοπικά ο υπολογιστής, μεταδίδεται μέσω του συστήματος, στον καθηγητή, του μαθήματος και σε ένα τουλάχιστον επιτηρητή, οι οποίοι συμμετέχουν και αυτοί στη διαδικασία εξέτασης και αν υπάρχει οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα το αναφέρουν στο διαχείριση του συστήματος. Άρα εντοπίζουμε εδώ χειριστή το διαχείριση του συστήματος, στην περίπτωση χρήσης τεχνικό πρόβλημα, αναφορά τεχνικού προβλήματος, στην οποία συμμετέχει ο επιτηρητής, έτσι, ο οποίος μπορεί να είναι ο καθηγητής και σε ένα τουλάχιστον μας λέει επιτηρητή. Μετά το τέλος, άρα ενώνουμε τον επιτηρητή, άρα ενώνουμε πιο πάνω που το έχουμε, βλέπουμε εδώ το επιτηρητής που μπορεί να είναι καθηγητής ή διοικητικός υπάλληλος, άρα σκοπός μας είναι να ενώσουμε τον επιτηρητή, έτσι, με την αναφορά τεχνικού προβλήματος. Μετά το τέλος τώρα της εξέτασης μας λέει ο καθηγητής μπορεί να ξεκινήσει τη βαθμολόγηση των ηλεκτρονικών γραπτών. Άρα έχουμε την περίπτωση χρήσης βαθμολόγηση ηλεκτρονικών γραπτών, την οποία τη συνδέουμε τον καθηγητή. Σε οποιοδήποτε στάδιο της βαθμολόγησης, αλλά και ανεξάρτητα από αυτήν, ο καθηγητής μπορεί να δημιουργήσει μια αναφορά βαθμολόγησης. Άρα εδώ έχουμε την αναφορά βαθμολόγησης με συγκεντρικωτικά στοιχεία που αφορούν την απόδοση του συνόλου των φοιτητών. Όταν ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση, ενημερώνεται με τα αναγκαία στοιχεία το εξωτερικό σύστημα του μητρώου φοιτητών. Σε που βλέπουμε εδώ ότι έχουμε ένα εξωτερικό σύστημα, αυτό θα το δείξουμε ως χειριστή, έτσι, στο διάγραμμά μας. Έχουμε την ενημέρωση με τα αναγκαία στοιχεία στο σύστημα, αυτό επειδή είναι υποχρεωτικό θα το κάνουμε include, και στο υποεξέταση σύστημα υποστηρίζει τη δημιουργία της αποστάσεως εξέτασης ενός μαθήματος από ένα καθηγητή, καθώς το επιτρέπει ανάμεσα άλλες αναγκαίες για το σκοπό αυτό ενέργειες να δημιουργήσει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις ανάπτυξης και να καθορίσει τα κριτήρια αξιολόγησης. Εγώ έχω όλα αυτά τα έχω εδώ περιλαμβάνει σε μία περίπτωση χρήσης τη δημιουργία της αποστάσεως εξέτασης και την έχω ενώσει με τον καθηγητή. Το ερώτημα λοιπόν 1α μας λέει να δημιουργήσουμε το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης. Να σχεδιάσουμε το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης του συστήματος. Δυστυχώς στην παραπάνω περιγραφή, στην οποία σημειώνονται με έντονα και πλάγια γράμματα οι λειτουργίες. Άρα σας έχουν βοηθήσει και έχουν βάλει με πλάγια και έντονα γράμματα τις λειτουργίες, τις οποίες εντοπίσαμε, και να τεκμηριώσετε σύντομα τις επιλογές σας, αιτιολογίζοντας τις σχέσεις που έχετε χρησιμοποιήσει ανάμεσα στους χειριστές και ανάμεση περίπτωση χρήσης του συστήματος. Λοιπόν, πάμε να δούμε και μια υπόθεση που έχει εδώ. Να φροντίσει το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης που σχεδιάζει, θα συμφωνεί με όσα αναφέρει το σύστημα της λεκτικής περιγραφής στις περίπτωσης χρήσης πραγματοποίησης εξέτασης. Προφανώς, έτσι, πρέπει να υπάρχει συσχέτιση στο διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης και στη λεκτική περιγραφή, αυτό σας λέει εδώ.
Και μια bonus ερώτηση, η οποία σας δίνει δύο μονάδες, είναι τι χαρακτηριστικά θα επιθυμούσατε να έχει ένα σύστημα της αποστάσεως εξέτασης της πλήκος 4, αν χρειαστεί να εφαρμοστεί και πάλι της αποστάσεως εξέτασης των μαθημάτων, η οποία οπωσδήποτε και λόγω COVID-19 θα εφαρμοστεί. Σύνολο τώρα αυτό το ερώτημα 15 μονάδες, 13 μας δίνει για να σχεδιάσουμε το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης, 2 για την αιτιολόγηση των σχέσεων, το κείμενο που θα γράψουμε, και άλλα 2, όπως είπαμε, bonus ερώτηση. Σας έχει και τα μαθησιακά εδώ αποτελέσματα που θα μάθετε από τη στιγμή που θα φτιάξουμε αυτήν την άσκηση. Αυτή η άσκηση θα μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε τις απαιτήσεις, να κατασκευάσουμε το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης, use case diagram, πιο συγκεκριμένα με τη διεργασία των απαιτήσεων. Θα κατανοήσουμε τον ορισμό των απαιτήσεων, 2 κύριους τύπους απαιτήσεων, και με την κατασκευή του διαγράμματος περιπτώσεων χρήσης θα μπορείτε να προσθέσετε μια περιγραφή του διαγράμματος, να παραθέσετε μια περιγραφή του διαγράμματος περιπτώσεων χρήσης, να προσθέσετε τα 4 μέλη που ένα διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης περιλαμβάνει, τη λειτουργικότητα κάθε μέλους, τα 3 είδη των σχέσεων, τη λειτουργικότητα κάθε σχέσης, να αντιστοιχίσετε το μέλος του διαγράμματος περιπτώσεων χρήσης με το σύμβολό του και τη σχέση του διαγράμματος περιπτώσεων χρήσης με το σύμβολό της. Αυτά είναι τα μαθησιακά αποτελέσματα. Πάμε να δούμε την ενδεικτική επίλυση. Έχω εδώ δημιουργήσει ένα χρήστη και περίπτωση χρήσης εγγραφή, και αφού ο χρήστης κάνει το register, πλέον τον έχω ονομάσει εγγεγραμμένο χρήστη, χρήστη δηλαδή που έχει κάνει εγγραφή, που του δίνει πλέον η δυνατότητα της εισόδου. Επίσης, έχω δώσει ως σχέση γενίκευσης όλους τους χειριστές, το φοιτητή, τον επιτηρητή και τον διαχειριστή, οι οποίοι κληρονομούν έτσι το login στο σύστημα. Επίσης, επειδή ο επιτηρητής μας έχει πει μπορεί να είναι είτε διοικητικός υπάλληλος είτε καθηγητής, τον έχω ορίσει ως υπερχρήστη και υποχρήστες που κληρονομούν τις ιδιότητες του επιτηρητή, το διοικητικό υπάλληλο και τον καθηγητή. Εδώ το σύστημά μου, έτσι γύρω-γύρω όπως είπαμε, το βάζουμε έτσι, μέσα βάζουμε τις περιπτώσεις χρήσης και έτσι από το σύστημα τους χειριστές. Το ονόμασε και εδώ Remote Testing System, εσείς το ονομάζετε όπως θέλετε, μπορείτε και με ελληνικά. Επίσης εδώ σε εξωτερικό σύστημα έχω βάλει το μητρό των φοιτητών και πάμε να δούμε τώρα με τη σειρά αυτά που έχουμε. Ο φοιτητής πρώτα κάνει ταυτοποίηση και έχω βάλει ως extend, έτσι αν θέλει, να αφού ταυτοποιηθεί, να πραγματοποιήσει, να κάνει την πραγματοποίηση των εξετάσεών του. Στην πραγματοποίηση των εξετάσεων έχω δώσει ως extend 4 πράγματα. Έχω δώσει πρώτον να ανεβάσει κάποια αρχεία, έτσι είναι επιλογή του να ανεβάσει αρχεία, γι' αυτό το κάνω extend, γιατί μπορεί να μην χρειάζεται να ανεβάσει αρχεία, αλλά να πληκτρολογήσει το πλαίσιο στο οποίο έχουν δώσει. Επίσης, ως extend να συνομιλήσει με τον καθηγητή το chat που μας ανέφερε η εκφώνηση. Επίσης, ως extend να αναφέρει ένα τεχνικό πρόβλημα, αλλά αυτό τώρα εδώ το αναφέρει ο επιτηρητής και το έχω συσχετίσει με τον διαχειριστή, καθώς συμμετέχει ο διαχειριστής στην αναφορά τεχνικού προβλήματος. Επίσης, έχουμε και την αναφορά εξέταση, η οποία γίνεται έτσι με το που τελειώσει. Με το που γίνει τελειώσει η εξέταση, το κάνει extend γιατί πιθανόν να μην ολοκληρώσει την εξέταση του φοιτητής. Και έχω την περίπτωση χρήσης βαθμολόγηση γραπτών, την οποία την κάνει ο καθηγητής, η οποία έχει extend την αναφορά βαθμολόγησης και περιλαμβάνει την ενημέρωση στοιχείων με το μητρό των φοιτητών. Στην αιτιολόγηση εντοπίζουμε τις ισχυρητές του συστήματος, εδώ τους γράφω όλους, τον χρήστη, τον εγγεγραμμένο, τον φοιτητή, τον επιτηρητή, τον διοικητικό υπάλληλο, τον καθηγητή, τον διαχειριστή και τον μικρό φοιτητών που γράφω την εξωτερικό σύστημα. Στα σχόλια έχω γράψει ότι όλοι ο φοιτητής, ο επιτηρητής, διοικητικός υπάλληλος, καθηγητής, διαχειριστής είναι εγγεγραμμένοι χρήστες, έτσι γιατί κληρονομούν από τον εγγεγραμμένο χρήστη το login. Και όταν ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση, ενημερώνεται με τα αναγκαία στοιχεία το εξωτερικό σύστημα του μητρώου των φοιτητών. Αυτό το εξωτερικό σύστημα αποτελεί βοηθητικό χειριστή. Έτσι, αυτό το μητρώο των φοιτητών. Περιπτώσεις χρήσης, ο χρήστης μπορεί να κάνει την εγγραφή, το register, ο εγγεγραμμένος μπορεί να κάνει την είσοδο στο σύστημα, το login, ο φοιτητής μπορεί να ταυτοποιηθεί μέσω της κάμερας,
χρησιμοποιεί τα σχετική δυνατότητα μας παρέχει το σύστημα. Άρα έχουμε ταυτοποίηση, μετά ταυτοποίηση να συμμετέχει σε εξετάσεις, να ανεβάσει κάποια αρχεία, να πραγματοποιήσει συνομιλία chat με τον καθηγητή, να πάρει μια αναφορά εξέταση, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως βεβαίωση συμμετοχής του στην εξεταστική διαδικασία, έτσι. Γι' αυτό έχουμε και εδώ την αναφορά εξέτασης. Μπορεί να το κάνει, έτσι, δεν είναι υποχρεωτικό. Κάποιοι φοιτητές έτσι σε εξετάσεις παίρνουν βεβαίωση ότι συμμετείχαν, κάποιοι δεν χρειάζονται βεβαίωση. Επίσης, ο επιτηρητής μπορεί να ελέγξει την ταυτοποίηση και να αναφέρει τεχνικό πρόβλημα στο διαχειριστή του συστήματος. Έτσι, τον επιτηρητή έχουμε εδώ ενωμένο με την ταυτοποίηση που χρειάζεται να γίνει με το φοιτητή και την αναφορά του τεχνικού προβλήματος. Ο διοικητικός υπάλληλος μπορεί να κάνει αυτά που κληρονομεί από τον επιτηρητή, έτσι τον έχουμε εδώ κάτω, και κληρονομεί τα στοιχεία του επιτηρητή, δεν έχει κάτι άλλο στην εκφώνηση, και ο καθηγητής τώρα μπορεί να κάνει αυτά που κληρονομεί από τον επιτηρητή, να πραγματοποιήσει μια συνομιλία chat, να ξεκινήσει βαθμολόγηση, να δημιουργήσει μια αναφορά βαθμολόγησης, να δημιουργήσει μια έτσι αποστάσεως της έντασης ενός μαθήματος, και εδώ έχω τη θεώρησή μου ότι στην περίπτωση χρήσης δημιουργία της έντασης περιλαμβάνονται και περίπτωση χρήσης να φτιάξει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις ανάπτυξης και να καθορίσει τα κριτήρια της αξιολόγησης. Τέλος, ο διαχειριστής μπορεί να λάβει μια αναφορά τεχνικού προβλήματος, έτσι. Είδαμε το διαχειριστή και το βλέπουμε εδώ ότι παίρνει μια αναφορά τεχνικού προβλήματος. Τώρα, σαν bonus ερώτηση, έχω γράψει ότι θα θέλαμε το σύστημα της αποστάσεως του 24, αν χρειαστεί να εφαρμοστεί πάλι της αποστάσεως των μαθημάτων, να περιλαμβάνει δοκιμαστική εξέταση τουλάχιστον 2 φορές πριν την τελική, ώστε οι φοιτητές να έχουν την κατάλληλη εμπειρία και να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα στη λειτουργικότητά του, καθώς πέρυσι δημιουργήθηκαν αρκετά προβλήματα.